Και πάμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Χουνκιάρ Μπεγεντί. Μία παραδοσιακή τουρκική συνταγή. Ουσιαστικά είναι ένα κοκκινιστό με μελιτζάνες, αλλά με διαφορετικό τρόπο, γιατί πρέπει να κάνουμε και μπεσαμέλ. Μία φανταστική συνταγή. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή για να τη φτιάξετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το χουνκιάρ μπεγεντί θα χρειαστούμε: για το κρέας, μία κουταλιά της σούπας Lurpak Soft, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα στίκ κανέλας, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κιλό μοσχάρι ελιά, 30 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 100 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 500 γραμμάρια νερό, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ μελιτζάνας, 4 μελιτζάνες, 100 γραμμάρια Lurpak Soft, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 400 γραμμάρια γάλα, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας μέλι και 20 γραμμάρια γραβιέρα. Για το σερβίρισμα, ρίγανη και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οτιδήποτε ανάβει και βγάζει φωτιά, θα το ανάψω. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό. Θα ανάψω και αυτό. Θα ανάψω και αυτό. Τέλεια. Και θα βάλω την κατσαρόλα μου στη μέση. Εδώ. Τώρα θα μου πείτε τι θες τα υπόλοιπα μάτια ανοιχτά. Θες να καίσει υγραέριο? Όχι. Γενικά είμαι πάρα πολύ έτσι, οικονομικός τύπος. Απλά θέλω να βάλω μία μελιτζάνα. Ουου, okay. Μάλλον ήταν κακή απόφαση να ανάψω το μάτι και μετά να βάλω τις μελιτζάνες. Μία. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Τέλεια. Σε περίπτωση που δεν έχετε φωτιά για να κάψετε τις μελιτζάνες, εννοείται πως μπορείτε να τις κάνετε στο φούρνο. Απλά θα τις βάλετε μέσα στο φούρνο, στο γκριλ και θα τις ψήσετε μέσα στο γκριλ. Κάτσε βρε. Εδώ. Δεν κάθεται με τίποτα αυτή. Κάτσε. Κάτσε. Έκατσε. Τέλεια. Θα πρέπει να φροντίσω να μην κουνήσω καθόλου τις εστίες γιατί θα φύγουν οι μελιτζάνες. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε το κοκκινιστό μας. Το κοκκινιστό είναι πάρα πολύ απλό για να το φτιάξουμε. Ξεκινάμε με μία κουταλιά της σούπας Lurpak Soft. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Lurpak Soft και αρκεί μία κουταλιά soft στο φαγητό μας για να απογειώσει τη γεύση του. Λοιπόν, ανοίγω τη συσκευασία. Θα χρειαστούμε μόνο μία κουταλιά τώρα, αλλά στη συνέχεια θα χρειαστούμε κι άλλο γιατί θα φτιάξουμε την μπεσαμέλ μας. Οπότε ρίχνω μέσα το Lurpak. Και έτσι όπως είναι, ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε, γιατί θα ψήσουμε το φαγητό μας μία μισή ώρα, οπότε θα λιώσει και το κρεμμύδι, εδώ. Τέλεια. Και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι το κρεμμυδάκι μέσα. Λοιπόν, μία σκελίδα σκόρδο, εδώ. Και σοτάρουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Κάτσε εδώ. Υπάρχει. Το άρωμα είναι φανταστικό, η γεύση είναι μοναδική και θέλω να βοηθήσω λίγο παραπάνω το τηγάνι μου με τι. Λίγο κίμινο, λίγο ζάχαρη, ένα στι κανέλας και ήρθε η ώρα να προσθέσω το κρέας μου. Εγώ έχω πάρει ελιά, μπορείτε να πάρετε ό,τι μοσχαράκι, όποιο κομμάτι θέλετε, μπορείτε να πάρετε ποντίκι, μπορείτε να πάρετε μπουτάκι, μπορείτε να πάρετε ό,τι σας αρέσει. Θα κόψω σε μεγάλα κομμάτια, εδώ, και έτσι όπως είναι κόβω το κρεατάκι μου. Το πόσο μεγάλες μερίδες θέλετε να το κάνετε είναι καθαρά θέμα δικό σας. Όσο πιο μεγάλο κόψετε το κρέας σας, τόσο περισσότερη ώρα θα χρειαστεί. Σε αυτές τις μπουκίτσες εγώ που κόβω χρειάζεται περίπου μια μισή ώρα. Οπότε τα αφήνω πάνω σας, άμα το κόψετε μεγαλύτερο θα πάρει παραπάνω, δύο ρίτσες μπορεί να πάρει και δυόμιση άμα το αφήσετε σε πολύ πολύ μεγάλα κομμάτια. Και τι έχουμε πει πάντα για το κρέας, φίλε Διονύση? Καλύτερα είναι να το κόβουμε μόνοι μας, γιατί άμα το πάρουμε κομμένο η επιφάνεια είναι περισσότερη του κρέατος, οπότε γενικά το κρέας μας χαλάει πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, όπως είναι θα προσθέσω στο κρέας λίγο αλευράκι, εδώ. Και τι πρέπει να βάλω οπωσδήποτε, φίλε? Λάδι, λέει. Είναι πραγματικά σαν να μην έχεις δουλέψει ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Άμα δεν αλαδοπερώσω τώρα το κρεατάκι μου, πότε θα το κάνω, ρε φίλε? Πρέπει να βάλω αλάτι, πρέπει να βάλω πιπέρι. Να ανακατέψουμε τα αλεύρι, εδώ. Και έτσι όπως είναι να ρίξω το κρέας μου μέσα.
Εδώ. Ωχ, Παναγία μου. Τι καταπληκτικό φαγητό που θα γίνει αυτό. Η μελτζάνα άρχισε να καπνίζεται, να καίγεται. Και βγάζει αυτή την υπέροχη γεύση, αυτό το υπέροχο άρωμα. Πραγματικά, όταν ψήνω μελτζάνες, είναι μια μυρωδιά που τη λατρεύω, είναι ασυναγώνιστη. Και όταν ψηθεί μια πλευρά, συνήθως είναι πολύ πιο εύκολο να την γυρίσουμε, γιατί έχει μαλακώσει η μελτζάνα. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Τι φαγητό θα γίνει αυτό. Θα πάτε σοκ όλοι, σας το υπόσχομαι. Κάτσε εσύ εδώ. Τέλεια. Και εσύ γυρνά εδώ. Τέλεια. Η μελιτζάνα πιστεύεται ότι προέρχεται από την Ινδία, όπου θεωρείται ο βασιλιάς των λαχανικών, ενώ στην Ευρώπη άργησαν πολύ να εκτιμήσουν τις ευεργετικές της ιδιότητες. Στην αναγέννηση της Ιταλίας μάλιστα, την ονόμαζαν «Mala Insana», δηλαδή «τρελό μήλο», εξαιτίας κυρίως της πικρής της γεύσης. Από το 1960 και μετά ήταν που αναδείχθηκε περισσότερο στα ευρωπαϊκά τραπέζια σαν τροφή πολύ θρεπτική με πλούσια γεύση. Το κρεατάκι μου είναι έτοιμο και όπως βλέπετε και οι μελιτζάνες είναι για αυτές έτοιμες. Τις βγάζω εδώ σε ένα μπολάκι και έτσι όπως είναι καυτές θα τις τυλίξω με μία μεμβράνη. Τις κλείω με μία μεμβράνη εδώ. Και συνέχεια θα σας δείξω τι θα κάνω με τις μελιτζάνες. Τις αφήνω στην άκρη, δεν τις ξεχνάμε. Είναι εδώ. Τέλεια. Και πάμε να συνεχίσουμε με το κοκκινιστό μας. Θα ρίξω μέσα τον πελτέ ντομάτας. Φαγητό αυτό δεν υπάρχει. Και βασικό, μου τρέχουν τα σάλια και μόνο που σκέφτομαι τη στιγμή που θα τελειώσω και θα δοκιμάσω. Πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι το πιο ρουστί και γκουρμέ φαγητό την ίδια στιγμή. Πραγματικά δεν υπάρχει. Λοιπόν, ρίξαμε τον πελτέ ντομάτας. Θα προσθέσω μέσα τη ντομάτα μου. Θα ρίξω μέσα το κρασάκι, ανακατεύω και θα περιμένω 20 δευτερόλεπτα, 30, λίγο να εξατμιστεί το κρασάκι μου. Δεν θέλω να εξατμιστεί τελείως, θέλω να είναι κοκκινιστό με γεύση κρασιού, αλλά όχι πολύ έντονη γεύση. Και με το που εξατμιστεί λίγο το κρασάκι, ρίχνουμε μέσα το νερό. Λοιπόν, στη συνταγή σας δίνω ακριβώς το νερό που χρειάζεται το κοκκινιστό μας. Αλλά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τι, να καπακώσουμε. Εδώ. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και άμα καπακώσουμε, ουσιαστικά τι γίνεται, δεν φεύγει η υγρασία. Άμα ξεκαπακώσουμε, το νερό φεύγει και εξατμίζεται. Οπότε πρέπει όλη την ώρα να βάζουμε νεράκι. Οπότε κλείστε με ένα καπάκι, χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για μια μισή ωρίτσα μέχρι να μανακώσει το κρέας σας. Είπαμε ότι σε περίπτωση που κόψετε πιο μεγάλα κομμάτια θα χρειαστεί λίγο παραπάνω. Μπορεί να πάρει και 2 και 2,5 ώρες. Οπότε με το που λιώνει στο στόμα το κρέας είναι έτοιμο. Εκείνη τη στιγμή θα ξεκινήσουμε την μπεσαμέλ μας, μελιτζάνας, για να σερβίρουμε το φαγητό μας. Η ιστορία του Χουνκιάρ Μπεγεντή ή του Sultan's Delight, όπως επίσης είναι γνωστό, ξεκινάει αρκετούς αιώνες πίσω, αν και υπάρχουν δύο διαφορετικά σενάρια για την προέλευσή του. Σύμφωνα με το ένα, το διάσημο πιάτο δημιουργήθηκε στο Topkapi παλάτι της Κωνσταντινούπολης ανάμεσα στο 1623 και το 1640, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, το πιάτο φτιάχτηκε για την αυτοκράτηρα Ευζενή της Γαλλίας όταν επισκέφθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1869. Κοιτάξτε εδώ, υπάρχει η σάλτσα, το άρωμα. Λίγο κανέλα, λίγο κύμινο και αγάπη φτάνουν για να κάνουμε το πιο νόστιμο φαγητό. Τα αφήνω στην άκρη εδώ να ηρεμήσει. Όχι πως είναι άγριο, απλά τα αφήνω εκεί πέρα πραγματικά για να περιμένει ζεστό να φτιάξουμε την μπεσαμέλ μας με τη μελιτζάνα και να σερβίρουμε. Λοιπόν, θέλω μια κατσαρόλα και θα προσθέσω μέσα 100 γραμμάρια Lurpak Soft. Εδώ. Τέλεια. Θα το αφήσω να λιώσει. Και μόλις λιώσει θα ξεκινήσουμε κανονικά τη διαδικασία για να φτιάξουμε ρου. Και στη συνέχεια μπεσαμέλ. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. 100 γραμμάρια Lurpak Soft, 100 γραμμάρια από αλεύρι και 400 γραμμάρια γάλα. Κανονικά στην μπεσαμέλ βάζουμε 1 λίτρο γάλα, αλλά εδώ πέρα θα βάλουμε λιγότερο γιατί θα προσθέσουμε τον πουρέ μελιτζάνας που σχετικά έχει αρκετή υγρασία και στο τέλος θα βγει ζουμί η μπεσαμέλ μας αντί για να είναι σφιχτή. Οπότε θέλουμε μια πολύ σφιχτή μπεσαμέλ για να μπορέσει να τραβήξει τη μελιτζάνα. Οπότε με το που λιώσει το Lurpak μας προσθέτουμε μέσα στο αλεύρι, ανακατεύουμε εδώ. Και έχουμε φτιάξει το ρου. Διονύση, έλα εδώ. Έλα, σήμερα θα κάνεις μπεσαμέλ. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το γάλα. Και θέλω να προσθέτεις σιγά σιγά γάλα. Εδώ.
και να ανακατεύεις. Άμα να το προσθέτω εγώ, άστο. Γιατί? Σκοπός να το κάνεις εσύ. Σιγά σιγά γάλα. Και ανακατεύουμε. Όση ώρα κάνει την πεσαμέλ μας ο φίλος μας ο Διονύσης εδώ πέρα, εγώ κατευθείαν θα ετοιμάσω τους μελιτζάνες. Συγγνώμη λίγο, κυρία μου. Πώς πάει, καλά? Καλά, εσύ? Σήμερα αντίθηκες πολύ ωραίος. Μοντέρνος. Σένιος. Είσαι ένα αγόρι που το θέλουν όλοι με το που το βλέπουν στη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι. Ειδικά τώρα που φτιάχνεις και μπεσαμέλ, νομίζω πως όντως έχεις πάει ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα τι κάνουμε με τις μελιτζάνες. Πρέπει να καθαρίσουμε τις μελιτζάνες από την πολλή φλούδα, αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε τελείως τη φλούδα γιατί έχει την καπνιστή γεύση. Οπότε, βγάζω φλούδα, τα 2 τρίτα και λίγο παραπάνω. Εξαρτάται με τα γούστα, άμα δεν σας αρέσει να είναι πολύ καπνιστό, μπορείτε να βγάλετε και όλη τη φλούδα. Και έτσι όπως είναι, την υπόλοιπη μελιτζάνα την κόβω μέσα στο μίξερ εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε μίξερ στο σπίτι, μπορείτε απλά να τις γιώσετε με ένα πιρουνάκι. Αλλά όντως θέλουμε να πάρουμε μια βελούδινη υφή της μπεσαμέλ, οπότε δεν θέλουμε να έχει κομμάτια μελιτζάνα, θέλουμε να λιώσει όσο περισσότερο γίνεται. Εδώ. Πάει και η δεύτερη μελιτζάνα μέσα. Θα βάλουμε και την τρίτη. Πώς πάει? Καλά, εσύ? Βάλ το και πάνω στη φωτιά το κατσαρολικό. Α, ναι. Ναι, αλλιώς δεν θα ζεσταθεί. Λοιπόν, πάει και η τρίτη μελιτζάνα. Πάει και η τέταρτη μελιτζάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάς, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρει βράση? Πρέπει να αρχίσει να βράζει. Έχει πάρει βράση. Έχει δέσει. Απλά δεν έχει πάρει βράση. Οπότε άστο λίγο ακόμα. Κατέβω το φινό. Βγάλ το εκτός φωτιάς. Βάλ το ξανά στη φωτιά. Σου κάνω καψόνι όπως καταλάβεις. Ναι, κατάλαβα. Συνέχισε να ανακατεύεις. Με τις μελιτζάνες εγώ τελείωσα. Και μέσα στις μελιτζάνες θα προσθέσω. Αυτή είναι η δική μου εκδοχή. Μ' αρέσει να βάζω λίγο λεμόνι, το ξύσμα. Και λίγο χυμό. Άμα θέλετε να βάλετε σκόρδο μπορείτε, αλλά μην βάλετε παραπάνω από μισή σκελίδα σκόρδο, γιατί πραγματικά θα βγει πάρα πολύ σκορδάτη η μπεσαμέλ και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λίγο χυμό από λεμόνι, πιπέρι, βάζουμε και στη μελιτζάνα και στη μπεσαμέλ. Και άστο και στη θέση του. Μπράβο, πολύ ωραίος, σοβαρός και σωστός. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα ρίξω και μία κουταλιά τσούπας μέλι, γιατί βάλαμε το λεμόνι, δεν θέλουμε να βγει ξινή η μπεσαμέλ μας, για να ισορροπήσουμε το λεμονάκι μας. Και έτσι όπως είναι, είπαμε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Ωραίος. Βγάλε την μπεσαμέλ εκτός φωτιάς. Εδώ, εδώ, μαζί μου, εδώ, δίπλα. Μαθητούδι. Έτσι, στη φωτιά. Λοιπόν, χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Ωραίος. Και πάμε. Λοιπόν, με το που χτυπηθεί καλά η μελιτζάνα, έλα να σου δείξω γιατί κάναμε τόσο σφιχτή μπεσαμέλ. Κοίτα εδώ, έχει πάρα πολύ υγρασία. Σε περίπτωση που η μπεσαμέλ μας ήταν και αυτή μαλακή, με το που βάζαμε τη μελιτζάνα θα γινόταν σούπα. Οπότε είναι αυτό που δεν θέλουμε. Τώρα, έτσι όπως είναι η καυτή μπεσαμέλ, θα προσθέσουμε μέσα στο τυρί. Περίμενε, τώρα δεν χρειάζεται αυτό, δεν μπορείς να ανακατέψεις άλλο με αυτό. Ωραία. Τι πρέπει να πάρεις? Μια μαρίζα, μια σπατουλίτσα. Okay. Πάρε το και αυτό πίσω. Ωραίος. Σωστός. Ανακάτεψε το τυρί να λιώσει εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Καλή δουλειά έκανες. Εντάξει, μαθαίνω. Θα έλεγα στην αρχή ότι δεν έκανες καλή δουλειά, αλλά όντως έχεις κάνει καλή δουλειά. Και τώρα, όπως είναι, ρίχνω όλη τη μελιτζάνα μου μέσα. Παναγία μου. Μια γκουρμέ μπεσαμέλ με μελιτζάνα. Ανακάτεψε, αγόρι μου. Κάνε τη δουλειά σου. Παίξε μπαλίτσα. Κάντε όπως πρέπει. Κάντε όπως ο Άκης. Και τώρα να διαλέξουμε πιατάκι. Αυτό ή αυτό σ' αρέσει περισσότερο? Και τα δύο είναι ωραία. Ένα πρέπει να διαλέξει. Νομίζω αυτό. Ο σκηνοθέτης μας λέει αυτό. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις καμία ελπίδα να γίνεις ποτέ σκηνοθέτης. Ωραίος. Ωραίος. Λοιπόν, να θέλεις κάτι άλλο? Όχι, αγόρι μου, τελείωσαμε. Κοιτάξτε εδώ. Η γεύση είναι μοναδική. Πάρτε ένα πιρουνάκι, δοκιμάστε. Ο Χριστός η Παναγία. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Κάθε φορά ανακαλύπτεις ότι ό,τι και να νομίζεις σαν γεύση ότι το έχεις δοκιμάσει, ποτέ δεν είναι αρκετό. Πάντα υπάρχουν περισσότερες γεύσεις που πρέπει να δοκιμάζεις και πάντα υπάρχουν πολύ νόστιμα φαγητά. Πάρτε έτσι όπως είναι ζεστή την μπεσαμέλ μελιτζάνας, εδώ. Θεωρώ ότι ο Διονύσης είχε δίκιο. Έπρεπε να βάλουμε το άλλο πιάτο, γιατί εδώ δεν φαίνεται η μελιτζάνα μας, αλλά δεν πειράζει. Από τη στιγμή που τα αποφάσισε ο σκηνοθέτης, πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα θα προσθέσουμε το κοκκινιστό από πάνω.
Κοιτάξτε εδώ. Πάρτε το κοκκινιστό εδώ και βάλτε το πάνω από τη μελιτζάνα. Κοιτάξτε εδώ πώς πέφτει. Ο συνδυασμός με το κρέας και με τον μπουρέ από κάτω είναι μοναδικός. Εδώ. Θα ρίξω λίγο ρίγανη. Παναγία μου, τρέχω τα σάλια. Εδώ. Θα προσθέσω λίγο πιπεράκι. Και έτσι όπως είναι, δεν θα χρονοτριβήσω. Θα πάρω ένα πιρούνι και θα δοκιμάσω. Για το χουνκιάρ μπεγεντή, ξεκινάμε με το κρέας. Τοποθετούμε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και βάζουμε το soft. Χοντροκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε την κανέλα, το κίμινο, τη ζάχαρη και σοτάρουμε. Κόβουμε το κρέας σε κομμάτια, βάζουμε αλεύρι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθεί όλη η επιφάνειά του. Μεταφέρουμε στην κατσαρόλα και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το μπελτέ, βάζουμε την ντομάτα κονκασέ, το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Βάζουμε το νερό, καλύπτουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 1,5 με 2 ώρες. Για την μπεσαμέλ μελιτζάνας, βάζουμε τις μελιτζάνες πάνω στις εστίες γκαζιού ή σε ταψί στο φούρνο και ψήνουμε στο γκριλ. Αφαιρούμε τη φλούδα από τις μελιτζάνες και κρατάμε τη σάρκα τους. Μεταφέρουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια και προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, πιπέρι, το μέλι και χτυπάμε μέχρι να γίνει πουρές. Τοποθετούμε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και βάζουμε το soft. Αφήνουμε να λιώσει, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Βάζουμε το γάλα σε δόσεις και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να δέσει το μείγμα. Προσθέτουμε τη γραβιέρα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Βάζουμε το μπουρέ μελιτζάνας και ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε το κρέας με την μπεσαμέλ μελιτζάνας, ρίγανη και πιπέρι. Το κρέας λιώνει και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε συνδυαστικά και τα δύο. Εδώ. Και μελιτζάνα και κρέας και λίγο απ' όλα καίει, αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το φαγητό. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ό,τι και να έχετε δοκιμάσει σε κοκκινιστό, αυτό είναι κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό. Έλα εδώ ρε Μητσό, έλα εδώ. Έλα εδώ αγόρι μου. Θα σου κάνω μία μπουκιά. Θέλω να περιγράψεις ακριβώς το συνδυασμό. Ο πουλές που κάνω ο Διονύσης είναι τέλειο. Αυτό έχεις να πεις από όλα αυτά που δοκίμασες. Μπορεί να τους έχω βαρθεί αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να πάτε να δουλέψετε σε μία άλλη εκπομπή. Πια. Δεν μου δίνετε σημασία, επειδή τρώτε πάρα πολύ καλό φαγητό εδώ πέρα, νομίζετε ότι όλα τα φαγητά είναι ίδια. Δεν είναι. Εδώ πέρα κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά. Παναγία μου. Θα φάω όλο το πιάτο μου. Μην σας πω ότι θα φάω και όλη την κατσαρόλα.